Εντάσεις και την αποχώρηση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ Ελληνικής Λύσης και Σπαρτιατών σημαδεύτηκε η τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής στη Βουλή που διερευνά την τραγωδία των Τεμπών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν γιατί δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους να διευρυνθεί η έρευνα με την κλίση και άλλων μαρτύρων. Το πόρισμα των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής αναμένεται στις 11 Μαρτίου. Με μαζικές αποχώρησεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και καταγγελίες για συγκάλυψη, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που διερευνά την πολύ νεκρή τραγωδία των Τεμπών. Η συγκάλυψη ως εδώ. Αποχωρήσαμε διότι δεν υπάρχει ούτε δικογραφία στην οποία αναφέρονται πολιτικά πρόσωπα, ούτε έρχονται ουσιώδεις μάρτυρες για την υπόθεση, όπως ο κύριος Τριαντόπουλος, όπως ο κύριος Τσαλίδης και ο κύριος Γενιδούνιας. Η άρνηση του Προεδρείου της Επιτροπής να διερευνήσει τις εργασίες και να καλέσει περισσότερους μάρτυρες οδήγησε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Σπαρτιάτες να αποχωρήσουν καταγγέλλοντας τη διαδικασία. Όπως οργάνωσαν το μπάζωμα του τόπου του εγκλήματος, έτσι και μεθόδευσαν τον αποκλεισμό κρίσιμων για την αποκάλυψη της αλήθειας μαρτύρων. Έχουμε ελάχιστο χρέος στη μνήμη των συνανθρώπων μας που χάθηκαν να μην νομιμοποιήσουμε αυτή τη μεθοδευμένη συγκάλυψη. Εμείς δεν θα νομιμοποιήσουμε μια τέτοια απόφαση. Δηλώνουμε δηλαδή ότι δεν έχει κανένα νόημα η παραμονή μας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημήτρης Μαρκόπουλος άφησε αιχμές τους αποχωρήσαντες. Δεν είμαι σίγουρος πόσους ενδιέφερε σε αυτή την αίθουσα η αλήθεια. Δεν είμαι σίγουρος πόσοι θέλανε πιο πολύ το σόου και το να γίνει αυτή η επιτροπή αρένα. Μεγαραίων δάκρυα λοιπόν. Νωρίτερα πάντως προκλήθηκε μεγάλη ένταση καθώς ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκαλης, αναφέρθηκε σε έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας που όμως δεν έχει σταλεί στο Προεδρείο της Εξεταστικής. Σας εγκαλώ ότι δεν φροντίσατε να με ερμηνεύσετε για τη δικογραφία. Μας κατηγορείτε ότι το κρύβουμε και δεν το έχουμε πάρει και το εξής. Δεν ενημερώσατε. Τι παιχνίδια είναι αυτά. Άρα το κρύβουμε αφού δεν ενημερώσαμε. Αν το έχουμε και δεν ενημερώσαμε, το κρύβουμε. Με την κατάθεση του Θάνου Πλεύρη ολοκληρώθηκαν επί της ουσίας οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής με το πόρισμα να αναμένεται στις 11 Μαρτίου.